με εκτεταμένους αστυνομικούς ελέγχους στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έπειτα από εισαγγελική απόφαση, προσπαθούν να εξαλείψουν τα κρούσματα των ναρκωτικών οι αρχές. Με έγγραφό του προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο και τον αντισαγγελέα πρωτοδικών Γιώργιο Νούλη, ο διευθύνων των εισαγγελέα πρωτοδικών Λάμπρο Τσόγκα του πληροφορεί ότι έχει ενημερώσει ήδη το Διευθυντή της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την ανάγκη εκτεταμένων ερευνών στον χώρο του Απιθύτα με τις δέουσες δικονομικές ενέργειες. Φοιτητές του Απιθύτα μίλησαν στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας και εξέφρασαν το φόβο τους ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στους χώρους του Πανεπιστημίου παρά μόνο με παρέα. Θεωρώ ότι πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να λάβει ένα τέλος αυτό το πράγμα με το άσυλο. Εντάξει, έχει και τα κακά του. Αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την κατάσταση. Δεν γίνεται να φοβάσαι να βγεις έξω όταν έχεις μάθημα 9 η ώρα. Πάντα όμως βγαίνουμε με παρέα, δεν βγαίνουμε μόνοι μας. Με κάτι πρέπει να γίνει γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Εντάξει, κατατάτε μένει το άσυλο, αλλά δεν είναι η κατάσταση και αυτή. Να έρχεσαι για μάθημα και να φοβάσαι, θα σου πεταχτεί κανένας μπροστά, να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Και εμείς κυκλοφορούμε εδώ πέρα και όντως τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα. Να σου πω την αλήθεια, το θεωρούμε και λίγο φυσιολογικό πλέον. Έχει χρόνια που είναι έτσι η κατάσταση. Οπότε εντάξει, εφόσον είναι ένα βήμα προς το καλύτερο. Αλλά ξέρω περιπτώσεις. Είναι σωστό γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση εδώ πέρα, ιδίως το βράδυ. Ένας άλλος φοιτητής έγινε αυτόπτης μάρτυρας ενός περιστατικού διακίνησης ουσιών αφού αποπειράθηκαν να του πουλήσουν ναρκωτικά. Δεν έχω δει κάποιο κρούσμα, με έχουν πλησιάσει όμως να με ρωτήσουν διάφορα πράγματα. Αυτό, μέχρι εκεί. Οι φοιτητές δηλώνουν θετική στο να υπάρξει αστυνόμευση εντός του Απιθύτα και καλωσορίζουν την πρόσφατη εισαγγελική παρέμβαση.